Εντάξει, είναι κάτι όμορφο, κάτι πολύ ωραίο. Είναι ωραία στημένο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στου καλλιτέχνε και στου ζωγράφου εδώ πέρα που δώσουν. Όλοι οι Κορίνθοι, έτσι. Βέβαια. Είναι όμορφα, αξίζει ο κόσμο να έχει να το δει. Πόσο γύρω το φτιάχνει αυτό, Κώστα? Δεν μπορεί να μαθαίνει με την ώρα. Όχι, πόσο γύρω, πόσο. Θέλει ένα μήνα. Ναι. Για να τελειοποιηθεί. Ναι, ναι. Μαζί με τη χονίζα, όλα μαζί. Ναι. Η επόμενη εκδήλωση του τριημέρου μας, που αφορά την έκθεση με θέμα «Η Παναγία της Ορθοδοξίας από το Χάνδακα ως την Αγία Πετρούπολη», μας τιμούν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιώτατος Πατέρας Αρκάδιος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, ο Δήμαρχός μας κύριος Πνευματικός, ο Πρόεδρός μας ο καινούριος ο κύριος Οικονόμου και ο πρώην Πρόεδρός μας και νυν Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Παναγιώτης Λαμπρινός. Καλωσορίζουμε όλους, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Είμαι σαν οικοδέσποινα της γιορτής και επειδή η γιορτή αφορά το τριήμερο του παιδικού βιβλίου, της γιορτής του παιδικού βιβλίου, γιατί θα μιλήσουμε πάλι για βιβλίο σήμερα, με την ευκαιρία των εικόνων εδώ μέσα που αφορούν την ρώσικη αγιογραφία. Είναι κοντά μας ο Παύλος Ορκόπουλος, τον ξέρετε όλοι, καταξιωμένος ηθοποιός, παιδικός φίλος, και Κορίνθιος, ο οποίος έχει τιμήσει την πόλη του και θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο του Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας στη Ρωσία». Έχω ιδιαίτερη συγκίνηση. Μήκος Καζαντζάκης, λοιπόν, και μας κάνει την εισαγωγή του στο «Ταξιδεύοντας στη Ρωσία». Λέω την αλήθεια όπως την είδαν τα μάτια μου. Η στιγμή που περνούμε είναι τόσο κρίσιμη που κάθε ψευτιά ή αποσιώπηση της αλήθειας θα ήταν πράξη ατιμωτική. Κι όμως αν ήταν ανθρώπινα μπορετό, ολάκερη η αλήθεια, ο φωτεινός πυρήνας της και το δονούμενο θολόν εφελωμά της να στριμωχτεί μέσα σε λόγια, το βιβλίο τούτο θα έπρεπε να είναι τραχή, δραματικό, γεμάτο ανατριχύλα. Ό,τι σήμερα γίνεται στη Ρωσία συνειδητά είναι μισερό και αβέβαιο, συγκρινόμενο με ό,τι γίνεται υποσύνειδα, χωρίς οι αρχηγοί να το ξέρουν ή και να το θέλουν ακόμα. Θα μπαμαντεύουμε πως κοσμογονικά γεγονότα σπέρνονται στην καταμέτρητη τούτη μουζίκικη ουσία. Δυστυχώς ζούμε ελάχιστα και δεν προφθαίνουμε από ολόκληρο τον κύκλο παρά να μαντέψουμε μονάχα και αυτό ακόμα σε μια μικρή αστραπή, την καμπύλη που παραμονεύει και ορμάει στο εφήμερο τόξο της εποχής μας. Η Ρωσία, όποιος θέλει γόνιμα να συμμαχήσει με το πνεύμα που πάει μπροστά, συντρίγοντας και δημιουργώντας, πρέπει να την αγαπήσει ακέραια. Έριζα, χωρίς τις μίζερες επιφυλάξεις του μεταφυσικού λογισμού ή τα μικρόλογα ξεψαχνίσματα της αριθμητικής και της επιστήμης. Η στιγμή είναι κρίσιμη. Η Ρωσία βγαίνει εξαντλημένη και νικήτρια από τρομακτικά περιπέτεια και τα αστικά κράτη την περιπλώνει με μίσος. Η ιδέα ακόμα δεν στερέωσε το σώμα της, δεν βρήκε την άρτια, καθάρια φωνή της, ρέει ακόμα, ψακουλεύει, μάχεται να στερεωθεί και να μιλήσει. Η ανάγκη της αυτοσυντήρησης. Να η πρώτη έγνοια. Πεινάει, θέλει να φάει. Ο κόσμος γύρω της συντάζεται να της ρηχτεί, πρέπει και αυτή να αρματώνεται, να είναι έτοιμη, ψωμί και τάγκς. Να οι πρώτες μεγάλες ανάγκες. Αργότερα, όταν περάσει ο κίνδυνος, όταν χορτάσει και νικήσει, τότε θα έχουμε καιρό για φιλοσοφίες. Τώρα, να ζήσουμε. Αλλιώς πώς θα περνούσε από την αδράνεια στη δράση? Αρματώθηκε, ξεκίνησε, έχοντας σκοπό στη ζωή του. Τίποτα άλλο δεν μου κάνει τόση εντύπωση, όσο αυτό το θαυμάσιο παράδειγμα ενός ανθρώπου που έχασε το Θεό του, έψαξε να τον βρει και τον βρήκε, γιατί ο Θεός φανερώνεται άμα ψάξεις να τον βρεις. Ο Καζαντζάκης, όταν ο Θεός πέθανε μέσα του, αντί να κάνει ό,τι έκαναν όλοι οι άλλοι, δηλαδή να το κρύψει και να προσπαθήσει να ζήσει τη ζωούλα του με το ψέμα, όπως κρύβουν πολλές φορές από το λαό το θάνατο ενού βασιλιά δυνατού, αυτός επήρε το ραβδί του άθειου προσκυνητή και ξεκίνησε να βρει το Θεό.
πήγε στο Μωυσή, στο Χριστό, στους Βούδες, στο Μωάμεθ και τέλος τον βρήκε στη Ρουσία. Εργάρχης, στρατευμένος, αγωνιζόμενος, όχι πάσχων μεγαλοδύναμος, όχι παντοδύναμος, υποταγμένος στο χρέος. Τον είδε, τον πίστεψε και μπήκε στην υπηρεσία του. Τον διδάχνει. Όλα του τώρα τα έργα, μα δράματα είναι, μα ποίηματα, μα ταξιδιώτικες περιγραφές, κάνουν το ίδιο πράγμα. Διαλαλούν το πιστεύω του συγγραφέα, τον καινούριο θησαυρό που ανακάλυψε και μας τον προσφέρει για σωτηρία ή λύτρωση, όπως τη λένε τώρα. Εννοώντας με αυτό ένα στήριγμα που να δίνει αξιοπρέπεια στη ζωή. Έτσι και στον τόμο αυτόν όπου περιγράφεται η Ισπανία, η Ιταλία, η Αίγυπτος και το Σινά, καθώς και στον πρώτο τόμο από το «Τι είδα στη Ρουσία», μας εξηγεί τις χώρες αυτές και τους ανθρώπους και τα έργα τους με το δικό του το πιστεύω. Έτσι έπρεπε να κάνει και έτσι τα βιβλία του αυτά παίρνουν αξία πολύ μεγαλύτερη από όσοι θα είχαν αν ήταν ταξιδιώτικες εντυπώσεις. Γιατί έτσι βγαίνει η τέχνη. Μας κάνει υπερήφανους με τις επιτυχίες του που έχει στο θέατρο και στον κινηματογράφο, που πάντα είναι εδώ, αγαπάει την Κόρινθο, είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα, έρχεται να δει τη μητέρα του, τα αδέλφια, τις αδελφές του, αλλά και πολλούς φίλους που τον αγαπάνε και πιστεύουν σε αυτόν. Εδώ σε αυτή την αίθουσα, εδώ στην Πινακοθήκη, γύρω από μοναδικά έργα που φιλοτεχνήθηκαν και από Κορίνθους και Κορίνθιες, συμφιδωτά, γεωγραφίες, αλλά και αντίγραφα μοναδικών εικόνων που υπάρχουν στη Ρωσία και όχι μόνο, μας έδωσε μία άλλη διάσταση από το βιβλίο του Καζαντζάκη για την Ρωσία. Πιστεύω ότι είναι μία άλλη οπτική γωνία που βλέπει τα πράγματα όπως τα είδε ο Καζαντζάκης πριν από πολλά χρόνια. Μια προσωπικότητα που κάποια στιγμή παραξηγήθηκε στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι δικαιώθηκε με τη διαδρομή του, αλλά και με την ψύχρημη ανάγνωση των έργων που μας έδωσε ως κληρονομιά. Λοιπόν, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε βέβαια και όλους όσους είστε σήμερα εδώ. Απολαμβάνουμε μοναδικά έργα. Προσφατογιώτατε, πατέρα Αρκάδη, εσείς είστε εδώ σε ένα χώρο πολύ πιο φιλικό από εμάς, έτσι θα ήθελα να πείτε και σε δύο λόγια. Εγώ πιο πολύ είμαι εντυπωσιασμένος από τα έργα τα οποία είδα, ιδιαίτερα τα έργα δημιουργών εδώ από την Κόρινθο, και τέτοιες εκθέσεις όπως είναι αυτή που υπάρχει εδώ σήμερα θα πρέπει όλοι να τις δουν, να δουν τη δύναμη της Ορθοδοξίας όπως διαχρονικά υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, σε όλη τη γη, μια Ορθοδοξία που στάθηκε όρθια ακόμα και σε περιοχές που δέχτηκαν μεγάλες επιθέσεις. Διάβαζα τις εικόνες και τη δύναμη που είχαν διαχρονικά, από την εικόνα που διάβαζα καθόλου διάβαζε ο Παύλος, διακριτικά Παύλο, εσένα παρακολουθούσα, και είδα εικόνες λοιπόν που έδωσαν, είχαν θαυματουργία αξία, αλλά και έπαιξαν και εθνικό ρόλο, δηλαδή γύρω από την πίστη δημιουργήθηκαν αντιστάσεις σε εχθρούς και βαρβαρότητες που έζησαν ευρύτερες περιοχές, όπως και η ίδια η Μόσχα. Είδα εκεί οι Τάταροι που επιτέθηκαν και αυτό δείχνει διαχρονικά τη δύναμη του Ευαγγελίου, του Χριστού, τη δύναμη όλων αυτών που διαμόρφωσαν τον Ανατολικό, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, που φιλοδοξεί η Ρωσία διαχρονικά να είναι ο συνεχιστής, έτσι. Αλλά ήδη παίζει ένα σημαντικό ρόλο η Ρωσία στα πλαίσια και της κυρίαρχης θέσης και της δεσπόζουσας που έχει στον κόσμο για να προστατευτεί η Ορθοδοξία. Σήμερα στη Συρία αυτό που βιώνουμε είναι άλλη μία επίθεση, να ξέρετε, απέναντι στην Ορθοδοξία. Ξεριζώνεται ένας παραδοσιακός κόσμος που ήταν χριστιανοί στη Ρωσία, στη Συρία, και αν δεν σταματήσει αυτό, αυτά τα μέτωπα θα συνεχιστούν. Μας έλεγε προκαιρού όταν είχαμε πάει στο Άγιο Όρος ο,
ο Εφρέμ ότι αυτό που βιώνουμε είναι μία επίθεση στην Ορθοδοξία και αυτός θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, από ό,τι είπε εκεί στον πατέρα Εφρέμ και σε πολλούς άλλους, να προστατευθεί η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός, γιατί αν δείτε τα τελευταία χρόνια το τι γίνεται, θα καταλάβετε ότι ζούμε παλιές εποχές. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στο Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, στον κύριο Λαμπρινό, αλλά και στον κύριο Οικονόμου, που θα ευχηθώ και καλή επιτυχία στα καθήκοντά του. Η πνευματική μας μητέρα, η Παναγία, διατυπωμένη όμως σε διάφορες μορφές, με διαφορετικό τρόπο στην κάθε εικόνα, είναι που μας έκανε απόψε να έρθουμε εδώ σε αυτήν την ιδιαίτερη και ξεχωριστή έκθεση. Και δεν είναι απλώς ιδιαίτερη και ξεχωριστή, αλλά επειδή είναι και αυτό το πρόσωπο ιερό, είναι και η έκθεση ιερή και ευλογημένη. Ελλάδα, Ρωσία. Δύο ορθόδοξες αδερφές χώρες, με κοινό πατέρα τον τριαδικό μας Θεό, με κοινή πνευματική μητέρα, όπως είπα, την Παναγία μας, αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, και με κοινή ιστορία. Η Ρωσία από τη μία με τον κομμουνισμό, η Ελλάδα από την άλλη με την τουρκοκρατία, όπου ό,τι ήτανε ορθόδοξο γινόταν στάχτη. Όποιος μίλαγε για την πατρίδα του γινόταν στάχτη. Όμως μέσα από αυτήν τη στάχτη κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πίστη στο Θεό, οι οποίοι είχαν πίστη στην πατρίδα, οι οποίοι είχαν πίστη στις ρίζες τους, στις παραδόσεις τους, στα ήθη τους, στα έθιμά τους, πήραν αυτές τις εικόνες στα στήθη τους, στα κρυφά σχολιά, στους στίχους όπως διαβάζουμε σε ιστορίες για να τις κρύψουν. Και εμείς σήμερα μετά από τόσους αιώνες να βρισκόμαστε απόψε εδώ και να τις θαυμάζουμε, να παίρνουμε δύναμη, να παίρνουμε πρότυπα, διότι το πρόσωπο της Παναγίας μας για όλους μας είναι το δεύτερο πιο ιερό πρότυπο πρόσωπο, και να βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε? Ότι κάποιοι έδωσαν την ζωή τους, έδωσαν το αίμα τους, και η Ελλάδα και η Ρωσία έχουν μάρτυρες, αγίους, γιατί έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους και για την πίστη και για την πατρίδα. Και αν χρειαζόμαστε σήμερα κάτι για να μας αναζωπυρώσει, αυτό είναι να επανέλθουμε ξανά στις ρίζες μας, στις παρασδόσεις μας, στην πίστη μας, στις οικογένειές μας, στην πατρίδα μας. Γιατί ένας λαός χωρίς ρίζες, χωρίς παραδόσεις, χωρίς ήθη, χωρίς έθιμα, είναι ένας φτωχός λαός. Και ένας φτωχός λαός τον παίρνει ο δεξιά, τον παίρνει ο αριστερά, ο Α, ο Β, και τον κάνει ό,τι εκείνος θέλει. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτήν την ιδιαίτερη και ευλογημένη έκθεση. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στον Δήμαρχο, στους προέδρους νυν και ΑΗ, και μεταφέρω επίσης κλείνοντας και τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Κορίνθου κυρίου κυρίου Διονυσίου, ο οποίος όμως σήμερα είχε προγραμματισμένο κάτι εκτός Κορίνθου και δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Και να προτρέψω και τους υπολείπους να καλέσετε κι άλλους, γιατί όντως αυτή η έκθεση εδώ αξίζει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.